Στην Αθήνα ευχηθούμε στον συνάδελφο του Στάθη του Σταματόπουλο. Ναι, έχετε δίκιο, τα χρόνια πολλά από εμάς, φαντάζομαι και από όλους. Και από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Σταματόπουλε. Να είναι πολύ χρόνο που ευχόμαστε ότι καλύτερο. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να. Κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν στο ΔΣ θέματα στην ώρα που πρέπει να δουλέψει, αλλά όμως συνεδριάσεις άμεθετίας και χωρίς να υπάρχει κάτι έτοιμο ή είναι η ειδική συνεδρίαση, δεν θα πρέπει να γίνονται πλήν τη καθορισμένη ώρα. Γιατί οπότε είπατε και εσείς και ο κύριος Δήμαρχος έχει πρόβλημα. Πρέπει να κάπου να πάει. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε υπό την απειλή του χρόνου όταν συνεδριάζουμε στο σώμα. Ούτε είπατε να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Αν ο καθένας πει ό,τι θέλει, όπως πραγματικά πρέπει να γίνει σήμερα, θα έχουμε να κάνουμε συνεδρία σωστά. Λοιπόν, δηλαδή νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται. Ειδικά σήμερα που έχετε αρκετά θέματα συνεδρίαση. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις μας, εμείς θέλουμε να εστιάσουμε, κύριε Πρόεδρε, σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θίγει, θα έλεγα, και προσβάλλει την πόλη της Καλαμάτας, αλλά δημιουργεί και σοβαρά ζητήματα για την εξέλιξη των έργων, αλλά και για το μέλλον της πόλης μας. Και αντιλαμβάνεστε όλοι ποιο είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα λοιπόν αυτό έχει σχέση με τα ακίνητα, τα δημόσια, τα δημοτικά, που έχουν μπει στο γνωστό υπερταμείο, όπως ονομάζεται σήμερα, και τα οποία αποτελούν ιστορικά ακίνητα και πολύ σημαντικά για το μέλλον της πόλης μας. Η δέσμευσή τους με τον οποιοδήποτε τρόπο έχει γίνει και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της πόλης μας, προσβάλλει και το λαό μας. Νομίζω ότι και την πόλη. Τώρα αναπτύσσετε το θέμα. Ναι, το ναι, κάνουμε, ναι, κάνουμε εισήγηση για να την όχι, δεν, όλοι, είναι, γιατί... δεν είναι ώρα εισηγήσεων. Ωραία, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Και το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Και το θέτω ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν υπάρχουν συνάδελφοι που συμφωνούν για τη δέσμευση αυτή, μπορούν ευθέως να τοποθετούν. Εμείς όμως ζητάμε το Δημοτικό Συμβούλιο και ρωτάμε αν θα το πράξει. Είναι κατανοητό. Αν θα το πράξει η Δημοτική Αρχή, και το κάνουμε σαν πρώτα σήμερα, να υπάρχει ένα ομόφωνο ψήφισμα. Ένα ψήφισμα το οποίο να λέει ότι ο Δήμος, μισό λεπτό, ότι το Δημοτικό μας Συμβούλιο δεν αποδέχεται αυτή τη δέσμευση και θα κάνει ό,τι μπορεί για να βγουν αυτά μέσα από αυτό το κατάλογο. Ευχαριστώ, κύριε Αντωνόπουλε.